This is Zeus Marius, and you're watching Eternal Athletes Workout. Καλησπέρα. Μου στέλνει μία φίλη ένα μήνυμα και κάνει παράπονα, λέει, βάζουμε συνέχεια ασκήσεις για άντρες στο κανάλι μας. Θέλω να της πω ότι δεν υπάρχουν στη γυμναστική ασκήσεις για άντρες ή για γυναίκες. Απλά οι γυναίκες δείχνουν μια προτίμηση στις ασκήσεις στο κάτω μέρος του σώματος και λίγο στον κορμό, και οι άντρες εστιάζουν λίγο περισσότερο στο πάνω μέρος. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Όλες οι ασκήσεις είναι και για τα δύο φύλλα. Θα δείξω λοιπόν μια γυναικεία άσκηση τώρα, αφού το ζήτησε η φίλη μας. Ασχέτως από αυτό, να ξέρετε ότι βάζω πάντα στην προπόνησή μου. Θα εξηγήσω μέσα για ποιο λόγο. Πιάνει πολύ καλά, εστιάζει στην περιοχή των γλουτών. Να το βάλετε στην προπόνησή σας και θα με θυμηθείτε. Για ποιο λοιπόν λόγο χρησιμοποιώ το box έτσι και δεν το έχω κανονικά κάτω να ανεβοκατεβαίνω ή να κάνω προβολές κάτω στο πάτωμα? Λοιπόν, έχω παρατηρήσει πως όταν κάνω τις κλασικές προβολές, όσο και να ανοίξω τα πόδια μου, το εύρος κίνησης με εστιάζει περισσότερο επάνω στον λαγονοψοίτη μου, ψηλά δηλαδή επάνω στο τετρακέφαλο, και όχι στην περιοχή των γλουτών που θέλω. Άρα τι έχω κάνει? Έχω δώσει κλίση τώρα στο box και όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, κάνω διάφορες παραλλαγές στο κουτί επάνω. Έχω δώσει τέτοια κλίση επάνω στο box ώστε το εύρος κίνησης να το κερδίζει η περιοχή των γλουτών. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, κάντε τις κλασικές προβολές και δοκιμάστε να πατήσετε έτσι σε μια αλοξία επιφάνεια. Αν δεν είναι αυτό, box μπορεί να είναι ένα step, οτιδήποτε. Και εκτελέστε τις κλασικές είτε προβολές είτε καθισματάκια, είτε πλάγιες προβολές όπως βλέπετε τώρα. Μπορεί να είναι να αλλάξει και στα δύο πόδια. Δοκιμάστε το και δείτε σε ποιο σημείο σας πιάνει περισσότερο. Κερδίζω λοιπόν πολύ μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο σημείο που θέλουμε να δουλέψουμε. Μπορούμε να βάλουμε και τις αντιστάσεις μας, είτε είναι αυτό μία μπάρα ψηλά, είτε να κρατάω κιλά κάτω. Μπορούμε να παίξουμε συνδυαστικά και με ώμους, να αλλάζω την φορά της αντιστάσεως για να δυσκολεύω και κορμό και ισορροπία και τα πόδια φυσικά. Δοκιμάστε τις παραλλαγές σας. Μην θεωρείτε δεδομένο τίποτα, δηλαδή η προβολή είναι βγάζω το ένα πόδι μπροστά ή το πάω πίσω και κάθομαι. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Βάλτε τη δικιά σας αντίληψη επάνω στη γυμναστική. Μπορεί να είναι άλλη μια αντίσταση, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μπορεί να είναι λάστιχα, σε άλλο σημείο από ότι, δηλαδή η αντίσταση τώρα είναι ευθεία μπροστά. Δεν την έχω κάθετα στο σώμα μου. Είναι ευθεία μπροστά και πρέπει, εκτός από τους γλουτούς που θα δώσουν την κίνηση για να τραβήξω πίσω, να έχω και μία τάση πίσω στη ράχη μου, ώστε να μην με τραβήξουν μπροστά. Πλάγια τώρα οι αντιστάσεις. Είτε είναι αυτά λάστιχα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ παράλληλα να έχω και ένα κιλό στο άλλο χέρι. Να έχω δηλαδή και πλάγια την αντίσταση και κάτι να με τραβάει κάτω. Αυτές οι ασκήσεις είναι εξαιρετικές επίσης για κάποιον που θέλει να κάνει κάποια πολεμική τέχνη, διότι μπορείς να δουλέψεις πολύ αποτελεσματικά έκρηξη και δύναμη μαζί. Λοιπόν, δοκιμάστε το παιδιά, πείτε μας αν σας άρεσε και τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια!